Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βλέπετε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Open. Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για τα εμβόλια για την ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών. Η ραγδαία εξάπλωση της ενδικής μετάλλαξης απειλεί άμεσα τον ανεμβολίαστο πληθυσμό, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, οι οποίοι επισημαίνουν ότι και τα παιδιά βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, καθώς φαίνεται πως το στέλεχος Δέλτα προσβάλλει πολύ περισσότερο τους ανήλικους. Η αύξηση των κρουσμάτων και η άνοδος του δείκτη θετικότητας, που σχεδόν τριπλασιάστηκε μέσα σε 10 ημέρες, συνδέονται με την εξάπλωση της ειδικής μετάλλαξης και στη χώρα μας. Όπως αποκάλυψε το Open, νέα κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε Αττική και Κρήτη και με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο στέλεχος προσβάλλει περισσότερο τους εφήβους, η Επιτροπή Εμβολιασμού άναψε ήδη το πράσινο φως για την έναρξη του εμβολιασμού τους. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, διατυπώνει την θετική της γνώμη για τον εθελοντικό εμβολιασμό των εφήβων ηλικίας 15 έως 17 ετών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη της γονεϊκής συνένεσης μετά από ενημέρωση. Η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των εφήβων θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι ειδικοί συζητούν και για τα παιδιά άνω των 12 με υποκείμενα νοσήματα. Η ειδική μετάλλαξη έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού και πλέον το απαιτούμενο τείχος ανοσίας ανέρχεται στο 85% του πληθυσμού. Μπορεί οι εμβολιασμένοι με δύο δόσεις να ξεπέρασαν χθες τα 4 εκατομμύρια, αλλά ο εμβολιαστικός ρυθμός έχει επιβραδυνθεί. Πριν πάνε διακοπές, πρέπει να εμβολιαστούν. Τουλάχιστον έχουμε ένα δίμηνο μπροστά μας μέχρι τέλος Αυγούστου να καλύψουμε τον εμβολιασμό, ο οποίος αυτές τις μέρες δυστυχώς τα ραντεβού είναι μειωμένα αρκετά. Οι δράσεις που αναπτύσσονται για να αυξηθούν οι εμβολιασμοί περιλαμβάνουν μαστίγιο και καρότο. Η κυβέρνηση έχει ζητήσει την αρρωγή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκκλησίας για να πιστούν άνθρωποι σε τοπικές κοινωνίες να κλείσουν το ραντεβού τους. Ενώ από σήμερα στη μάχη ρίχτηκαν και κινητές μονάδες εμβολιασμού, κάνοντας αρχή από το Τιμπάκι στην Κρήτη. Χθες, έπειτα από καιρό, κλείστηκαν 56.000 νέα ραντεβού, με τα 13.500 εξ αυτών αντιστοιχούν στις ηλικίες 18 έως 24 ετών. Πολλά από αυτά τα παιδιά θα ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή. Θα κινηθούν από Σεπτέμβριο σε μετρό, μέσα μαζικής μεταφοράς, σε κοιτώνες, σε φοιτητικούς χώρους που συγχρονίζονται. Είναι λογικό να ανησυχούν. Εν όψη και του πλήρους ανοίγματος καταστημάτων διασκέδασης και χώρων ψυχαγωγίας, προαναγγέλθηκαν σαρωτικοί έλεγχοι από την αστυνομία και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με την κυβέρνηση να εξετάζει το ενδεχόμενο αφαίρεσης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ακόμη και από την πρώτη παράβαση των υγειονομικών μέτρων. Σε περίπτωση αναζωοπήρωσης της πανδημίας, στο τραπέζι παραμένουν μέτρα, όπως τα τοπικά lockdown και η επαναφορά της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Από το δεν φορά μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, αλλά προσέχουμε, έχουμε τη μάσκα μαζί μας, όποτε υπάρχουν συγνωτισμοί, πολλοί κόσμοι τη φοράμε κλπ. Μέχρι το πετάμε τις μάσκες και τελειώσαμε κλπ. Αυτό απέχει. Και προσέξτε, εγώ έχω πάξει πάντα πολύ φιδωλός και προσεκτικός στις δηλώσεις μου και στις αναλύσεις μου, προβλέποντας το μέλλον. Άρα δεν μπορώ να προβλέψω τι μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο. Οι όποιες αποφάσεις μπορεί και να επισπευστούν, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά. Και η ανησυχία εντείνεται και από τη διαπίστωση αύξησης 60% στο οικό φορτίο των λοιμάτων. Τώρα, οι αλλαγές στις μετακινήσεις με αεροπλάνα και πλοία από την Δευτέρα είχαν ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές έξω από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ για τα rapid test. Πάμε να συνδεθούμε με το Σύνταγμα. Εκεί είναι ο Γιάννης Ρήγος και μας δίνει την εικόνα. Γιάννη, τι έχεις καταγράψει από το πρωί? Ευλαμπία, να σου πω ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα μεγάλες ουρές πολιτών στο μετρό του Συντάγματος σχηματίζονται και σήμερα από τον κόσμο να περιμένει στην ουρά, έτσι ώστε να πάει να κάνει ένα rapid test και να μπορέσει να ταξιδέψει. Η πλειοψηφία του κόσμου που βρίσκεται εδώ είναι ανεμβολίαστη και το επόμενο 48ωρο θέλει να κάνει, έχει προγραμματίσει κάποιο ταξίδι. Επομένως, χρειάζεται ένα αρνητικό αποτέλεσμα rapid test για να μπορέσει να επιβιβαστεί είτε στο πλοίο είτε στο αεροπλάνο. Οι πολίτες να σου πω ότι τηρούν τα μέτρα, φορούν την μάσκα τους και προσπαθούν όσο τον δυνατόν να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους. Όσο περνάει η ώρα, ο κόσμος αυξάνεται που θέλει να κάνει το rapid test και να σου πω ότι εδώ ο ΕΟΔΗ θα είναι μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι.
Και όσο θα πλησιάζουμε, Γιάννη Ρίγο, προς το Σαββατοκύριακο, αυτές οι ουρές αναμένεται να μεγαλώσουν. Να σε ευχαριστήσουμε. Και να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ποια είναι τα νεότερα για την πορεία της υγείας της 27χρονης από την Κέρκυρα, η οποία εμφάνισε συμπτώματα παράλυσης, κόπωσης και αδυναμίας κίνησης μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα Johnson & Johnson. Πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά. Η κοπέλα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών για 7η ημέρα, Νίκο, και δυστυχώς διασωληνώθηκε. Ακριβώς έτσι είναι, Ευλαμπία, καλησπέρα. Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά για την 27χρονη γυναίκα από την Κέρκυρα, μιας και χθες οι γιατροί, παρά την προσπάθεια την οποία κατέβαλαν προκειμένου να αποφύγει την διασωλήνωση, τελικά έκριναν ότι είναι καλύτερο για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της να προχωρήσουν στη διασωλήνωσή της. Έτσι λοιπόν από χτες βρίσκεται διασωληνωμένη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και μάλιστα με τους θεράποντες γιατρούς που μιλήσαμε πριν από λίγο μας είπαν ότι η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή. Αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν οι γιατροί τώρα με τη διασωλήνωση είναι να σταθεροποιήσουν την κατάσταση προκειμένου την κατάσταση του οργανισμού της προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους θρόμβους που έχουν παρουσιαστεί στην κοιλιακή χώρα. Οδηγείται η κατάλληλη αγωγή προκειμένου να αντιμετωπιστεί και αυτή η παρενέργεια, μιας και η γυναίκα πριν από 15 περίπου ημέρες είχε εμβολιαστεί με το μονοδοσικό εμβόλιο. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη και η έρευνα Ευλαμπία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει όντως συσχέτιση του εμβολιασμού της με την κατάσταση της υγείας της αυτή τη στιγμή. Εμείς να ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα βγει νικήτρια από αυτή τη μεγάλη μάχη. Τώρα, Νίκο, την ίδια ώρα, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας αντιδρά στη διάθεση των self-test από σούπερ μάρκετ και μάλιστα προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά. Ακριβώς, μιας και είναι η μοναδική περιοχή στην χώρα Ευλαμπία, στην οποία μπορεί κάποιος να προμηθευτεί self-test μέσα από τα σούπερ μάρκετ. Έτσι λοιπόν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνους στην εισαγγελία της Πάτρας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία δεν είναι νόμιμη και έρχεται σε αντίθεση με το νομικό πλαίσιο το οποίο δείχνει το πώς πρέπει να διακινείται το ιατροτεχνολογικό σκεύασμα των self-test, όπως προέκυπτε και από προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση. Έτσι λοιπόν οι φαρμακοποιοί της Πάτρας προχώρησαν σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ ταυτόχρονα ζητούν και από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο να ακολουθήσει με παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το ίδιο θέμα. Για να δούμε αν θα έχουμε και άλλες αντιδράσεις για αυτό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο. Στα εκκλησιαστικά θέματα τώρα, η Συνοδική Επιτροπή φέρεται να διαπίστωσε απειθαρχία των Μητροπολιτών Κυθήρων και Αιτωλίας και Ακαρνανίας ως προς την τήρηση των μέτρων κατά την περίοδο του Πάσχα. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Έχουμε συνδεθεί με την Αδαμαντία Λιολιού που έχει το ρεπορτάζ. Αδαμαντία. Πρόκειται, Ευλαμπία, για τους δύο Μητροπολίτες που ξέρουμε ότι δεν τήρησαν τα υγειονομικά μέτρα κατά την Πασχαλινή περίοδο, που μεταξύ των άλλων, να πούμε ότι όρισε η Πολιτεία και η Εκκλησία να γίνει η Ανάσταση νωρίτερα, σε 9 η ώρα, όπως και η περιφορά του Επιταφείου μόνο στο εσωτερικό των ναών. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος στη συνεδρίασή της αμέσως μετά από την Πασχαλινή περίοδο είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό και μάλιστα είχε μιλήσει για απειθαρχία του Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ, όπως και του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κόσμα, στην απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου της Εκκλησίας ότι δεν τη σεβάστηκαν. Ενώ αυτό που φαίνεται να προβλημάτισε περισσότερο τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο ήταν και η επιστολή του Μητροπολίτη Κυθήρων προς τον Αρχιεπίσκοπο, καθώς η Διαρκή Ιερά Σύνοδος διαπίστωσε πως συνεχίζει να καταφέρεται κατά των αποφάσεων της Συνόδου ότι δεν δείχνει σεβασμό και δεν αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της υγειονομικής κατάστασης. Η Διαρκή Ιερά Σύνοδος λοιπόν είχε παραπέμψει το θέμα στη Συνοδική Επιτροπή Δογμάτων και Νομοκανονικών Θεμάτων, προκειμένου να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και τον σχηματισμό των φακέλων. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί η εισήγηση της Επιτροπής αυτής και φέρεται να παραπέμπονται οι δύο Μητροπολίτες για καταφρόνηση της προϊστάμενης Εκκλησιαστικής Αρχής, απειθαρχία, θεολογική πλάνη και ηθική αυτουργία για απειθαρχία των πιστών σε σχέση με τις υποδείξεις της Πολιτείας και της Εκκλησίας στα θέματα της υγείας. Βέβαια, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα. Θα ασχοληθεί λοιπόν με την εισήγηση της Επιτροπής αυτής. Η αμέσως επόμενη ενέργεια είναι να εξεταστεί το αν θα ασκηθεί εκκλησιαστική έγκληση, να οριστεί κάποιος ανακριτής και να απολογηθούν οι δύο Μητροπολίτες, ώστε κατόπιν να αποφασιστεί αν θα παραπευθούν σε κάποιο εκκλησιαστικό δικαστήριο. Βέβαια, Ευλαμπία, να πούμε πως είναι η ίδια συνεδρίαση στην οποία οι συνοδικοί ιεράρχες θα αποφασίσουν και για το αν θα προτρέψουν τους πιστούς να εμβολιαστούν ή όχι και με ποιον τρόπο, καθώς κάτι τέτοιο είχε ζητήσει ο Πρωθυπουργός από τον Αρχιεπίσκοπο. Να σε ευχαριστήσουμε, Αδαμαντία.
Και ενώ κυρίες και κύριοι ακούσαμε τι μας είπε η Αδαμαντία Λιόλιου για το ρεπορτάζ της, πάμε να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινό. Καθώς, Θανάση, στη Ρωσία η Εκκλησία κάνει κάλεσμα στους πιστούς να εμβολιαστούν. Αντίθετα με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και κάποιες φωνές που αντιδρούν. Καλό μεσημέρι, Ευλαμπία. Δραματική παραμένει η κατάσταση που έχει προκαλέσει κυρίως η μετάλλαξη Δέλτα στη Ρωσία. Σήμερα καταγράφηκε άλλο ένα μαύρο ρεκόρ. Ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών σε όλη την πανδημία μέσα σε ένα 24ωρο, 737 άνθρωποι χάθηκαν. Αυτό είναι και ένας από τους λόγους που συντείνει στο ότι όλοι οι αξιωματούχοι της χώρας, οι επιστήμονες, αλλά και όσοι έχουν την παραμικρή δυνατότητα να επηρεάσουν κάποιους συμπολίτες τους, συστρατεύονται σε αυτή την προσπάθεια να αυξηθεί η ροή των πολιτών στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς το Sputnik V αποδεικνύεται επαρκώς ανθεκτικό στη μετάλλαξη Δέλτα. Η Ρωσική Εκκλησία λοιπόν πήρε ξεκάθαρη θέση στο θέμα για πολλωστή φορά, χαρακτηρίζοντας αμαρτία την αδιαφορία για τους γύρω μας και την περιφρόνηση της ανάγκης του εμβολιασμού. Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας, αρμόδιος για τις εξωτερικές σχέσεις της Ρωσικής Εκκλησίας, δήλωσε ότι πολλοί πιστοί καταλαβαίνουν ότι μπορούν να προξενήσουν πλέον κακώς τους συνανθρώπους τους, μεταδίδοντας την νόσο ακόμη και αν οι ίδιοι δεν ασθενήσουν, και προσέρχονται εξομολογούμενοι γιατί δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος αυτό. Κατά το Ρώσο Μητροπολίτη, η αδιαφορία για το εμβόλιο είναι αμάρτημα που θα βασανίζει μια ζωή τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που δεν ακούν τις εκκλήσεις της Εκκλησίας ότι πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό. Την ώρα που καλπάζει η ειδική μετάλλαξη στη χώρα, να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση Αυγερινέ. Συναγερμός, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει και στην οικονομία για τις επιπτώσεις της μετάλλαξης Δέλτα, με τις εκτιμήσεις διεθνών οίκων να κάνουν λόγο για πλήγμα στον τουρισμό σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Ωστόσο, χαραμάδα αισιοδοξίας αφήνει καταρχήν απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να άρει από τις 19 Ιουλίου την καραντίνα για τους πλήρως εμβολιασμένους που θα επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά. Ανάσα στον ελληνικό τουρισμό δίνει η απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να άρει από τις 19 Ιουλίου την καραντίνα στους Άγγλους ταξιδιώτες που επισκέπτονται πορτοκαλί χώρες όπως η Ελλάδα. Recognizing the protection afforded by two doses of vaccine, we will work with the travel industry towards removing the need for fully vaccinated arrivals to isolate on return from an amber country. Όλα αυτά την ώρα που οι ειδικοί ανησυχούν για νέο κύμα της πανδημίας λόγω της μετάλλαξης Δέλτα. Διεθνείς οίκοι εκτιμούν ότι μπορεί να πλήξει οικονομικά τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, καθώς στηρίζονται ιδιαίτερα στον τουρισμό. Μάλιστα, η Morgan Stanley σε έκθεσή της εκτιμά ότι η μετάλλαξη Δέλτα μπορεί να πλήξει το ελληνικό ΑΕΠ από 0,9% έως 2,3% φέτος. Στο απεσιόδοξο σενάριο υποθέτει μείωση κατά 70% στις διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό και κατά 50% στις διανυκτερεύσεις στο εσωτερικό. Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τους επιβάτες να έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν πτήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού και τα εισιτήρια. Και εμβόλιο και rapid test θα πάω τώρα να κάνω στο νοσοκομείο που θα πάω. Να το δω πιστοποιητικό. Ορίστε. Έχετε κάνει και τις δύο δόσεις. Ναι, βέβαια. Την ίδια ώρα αυξάνονται οι πληρότητες σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πληρότητα στο 60 με 70% σε κάποια σημεία της καλυτέρας και υψηλότερη. Και βλέπουν ότι τις τελευταίες μέρες έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ροή των εισερχόμενων αφίξεων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάκαμψη της ελληνικής κρουαζιέρας. Στόχος της Ελλάδας είναι τα έσοδα από τον τουρισμό να ξεπεράσουν τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όλοι αυτό ελπίζουμε να πάει καλά ο τουρισμός φέτος. Τώρα, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο έναρξης και τερματισμού κρουαζιέρας. Έχουμε συνδεθεί με την Θεσσαλονίκη και τον Άρη Κουτσιώκη, που έχει σάρει το ρεπορτάζ. Έχουμε κάποιο θέμα στον ήχο. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Τώρα σε ακούμε, ναι, Άρη, σε ακούμε. Έλεγα λοιπόν ότι το κρουαζιερόπλοιο σε έρθει από Ολύμπια ήρθε για δεύτερη φορά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης φέτος και στις 6. Σε Θεσσαλονίκη φέτος και στις 6 το απόγευμα θα αναχωρήσει για το δεύτερο δρομολόγιο το φετινό καλοκαίρι με επόμενο προορισμό τη Μύκονο. Είχε ήδη 500 επιβάτες. Από τη Θεσσαλονίκη θα επιβιβαστούν άλλοι 200, αφού, όπως είπες και εσύ, Ευλαμπία, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια το λιμάνι της Θεσσαλονίκης γίνεται λιμάνι έναρξης και τερματισμού κρουαζιέρας. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τον τουρισμό της πόλης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Έχουμε δυστυχώς κάποιο θέμα ξανά στον ήχο. Και θα επισκέπτονται τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης
τη Ρόδο και τη Λεμεσό στην Κύπρο, σε ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε Μυθικό Αρχιπέλαγος, ενώ έχουν προγραμματιστεί κουραζιέρες ως και τον Νοέμβριο. Σήμερα, να σας πω, πραγματοποιήθηκε και μια εκδήλωση παρουσία εκπροσώπων των τοπικών φορέων. Ήταν εδώ μεταξύ άλλων οι επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και της Περιφερειάρχης, ο Πρόεδρος του ΟΛΤ, αλλά και φορείς του τουρισμού. Όλοι τους τόνισαν τις αναπτυξιακές προοπτικές του λιμανιού της Θεσσαλονίκης που γίνονται πλέον πραγματικότητα και ενισχύουν τόσο την οικονομία της πόλης όσο και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, Ευλαμπία. Να σε ευχαριστήσουμε, Άρη Κουτσιούκη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το τι δήλωσαν ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και ο Πρόεδρος του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Νιώθω ότι κάτι γίνεται. Νιώθω ότι γίνεται κάτι σημαντικό, κύριε Πρόεδρε του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, με την επέκταση, την επένδυση που γίνεται στο λιμάνι μας. Νιώθω ακριβώς την σημαντική ενίσχυση της οικονομίας, της αναγνωρισιμότητας, ελκυστικότητας της πόλης. Άνθρωποι της εταιρείας της Celestial Cruises που ξεκινάει ένα τέτοιο καράβι από την πόλη μας. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ως οργανισμός για να δημιουργήσουμε μελλοντικά και για το μέλλον, από τώρα και για το μέλλον, την βάση σας στον ΟΛΦ ως home porting, αλλά όχι μόνο ως λιμάνι, αλλά και στην καρδιά σας. Και να περάσουμε στο μέτωπο της πανδημίας σε διεθνές επίπεδο. Στη Βρετανία, ο Μπόρις Τζόνσον από τη μια προειδοποιεί πως τα κρούσματα το επόμενο διάστημα θα φτάσουν τις 50.000 σε μία ημέρα και από την άλλη ανακοινώνει σχεδόν ολοκληρωτική άρση των μέτρων. Τα μηνύματα του Μπόρις Τζόνσον για την πανδημία είναι μεικτά. Από τη μια οι προειδοποιήσεις και οι δυσίωνες προβλέψεις. There could be 50,000 cases detected per day. Από την άλλη, ανακοίνωση της άρσης των μέτρων από τις 19 Ιουλίου σε μια χώρα που μετρά 27.000 κρούσματα σε μια ημέρα. What we want to do is strike the right balance, and we are trying to move from a system of very elaborate government rules to one in which we rely on people to exercise. Ανάμεσα στις ελευθερίες που επιστρέφουν για τους Βρετανούς σε δύο εβδομάδες είναι οι μαζικές συγκεντρώσεις, το άνοιγμα όλων των επιχειρήσεων, απεριόριστος αριθμός καλεσμένων σε γάμους, η άρση της χρήσης μάσκας και ελεύθερος αριθμός θαμώνων στα μπαρ. Ο ηγέτης των εργατικών, Κιρ Στάρμερ, ρίχνει τα βέλη του στον Μπόρις Τζόνσον, κατηγορώντας τον για ανεύθυνη στάση. Of course we want to end these restrictions. We want our businesses to be up fully running. We all want that, but to throw off all protections at the same time is reckless. Στη Ρωσία τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 23.000 μέσα σε μία ημέρα και η χαμηλή προσέλευση του κόσμου στα εμβολιαστικά κέντρα της χώρας κάνει την αντιμετώπιση της πανδημίας ακόμα πιο δύσκολη. Чтобы просто люди знали, что они точно сегодня смогут попасть и пройти данную процедуру, была организована очередь дополнительная, то есть по записи и без записи. И люди видят на экране свой номер. Μάλιστα, οι αρχές της Μόσχας άνοιξαν στη ρωσική πρωτεύουσα ένα από τα μεγαλύτερα εμβολιαστικά κέντρα της Ευρώπης, ώστε να διευκολύνουν τους Μοσκοβίτες να εμβολιαστούν. Τέλος, τα περιοριστικά μέτρα από τη Γερμανία σε όσους έρχονται από Βρετανία και Πορτογαλία. Τέλος και η καραντίνα. Πάμε να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παντελή Βαλασόπουλο. Από πότε, Παντελή? Καλό μεσημέρι. Όπως λέει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ της Γερμανίας, από την Πέμπτη σταματούν τα περιοριστικά μέτρα για αυτούς που έρχονται από περιοχές που έχουν ονομαστεί υψηλού κινδύνου της μετάλλαξης Δέλτα. Όπως η Βρετανία, η Πορτογαλία, αλλά και η Ρωσία. Όσοι έρχονται δηλαδή από αυτές τις χώρες και έχουν εμβολιαστεί δύο φορές, δεν θα μπαίνουν σε αναγκαστική καραντίνα 15 ημερών, ακόμα και το ίδιο συμβαίνει και όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους, όπως ακούσαμε για τα μέτρα που θα πάρει ο Μπόρις Τζόνσον. Αυτό είναι πολύ θετικό και για τη χώρα μας. Δεν υπάρχουν πια περιορισμοί και για τους Βρετανούς τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα, δηλαδή το Βερολίνο δεν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό, αλλά και για τους Ρώσους. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες η καγκελάριος Μέρκελ κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Γερμανία, η γερμανική κυβέρνηση, πολύ σύντομα θα δώσει δωρεάν σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 3 εκατομμύρια δόσεις των εμβολίων της Pfizer. Τέλος να σου πω, επειδή το ακούσαμε γι' αυτό προηγουμένως για την περιοχή της Πάτρας, στη Γερμανία να πούμε ότι τα rapid test πολλούνται στα σούπερ μάρκετ και κοστίζουν 7 ευρώ. Ευλαμπία.
Να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή. Η αλήθεια είναι ότι αρκετές φωνές το έχουν πει αυτό, ότι θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα και αλλού. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στα δικά μας. Εργαζόμενοι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους την ώρα που αύριο γίνεται ο διαγωνισμός για την πώληση των ναυπηγείων. Έκαναν μάλιστα πορεία στο κέντρο της Αθήνας και εκεί είναι ο Αργύρης Καλλιογερόπουλος και μας ενημερώνει. Αργύρη, είχαμε και μικροεπισόδια. Είχαμε λίγη ένταση εδώ στην αρχή της, όταν έφτασαν στην Βουλή Ευλαμπία, γιατί δεν ήθελαν να κλείσουν όλο τον δρόμο, δεν τους άφησε η αστυνομία, κλείσανε μόνο τη μία λωρίδα, έπεσαν κάποια χημικά, αλλά εντάξει, πειθάρχησαν οι εργαζόμενοι. Βλέπουμε και τα πλάνα με τους άνδρες των ΜΑΤ, με συγχωρείς. Βλέπουμε τα πλάνα με τους άνδρες των ΜΑΤ να τους αποθούν με τον γκλοπ και να ρίχνουν και χημικά και κάποιους από τους συγκεντρωμένους να πετούν μπουκάλια με νερό εναντίον των αστυνομικών και άλλα αντικείμενα. Ναι, Αργύρη, συνέχισε με το ρεπορτάζ σου. Μια αντιπροσωπεία τους πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου να συναντηθεί με τους υπευθύνους ώστε να τους πούν το αίτημά τους. Αύριο θα γίνει ο διαγωνισμός για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας ζητούν να γίνει και ο δικός διαγωνισμός έτσι ώστε να πάρουν τα δεδουλευμένα τους. Υποστηρίζουν ότι τους χρωστούν από 40.000 ευρώ κατά μέσο όρο σε κάθε εργαζόμενο. Μάλιστα. Και το μόνο έργο που φτιάχνουν τώρα στα ναυπηγεία είναι μια πυραυλάκα. Δεν υπάρχει άλλο έργο. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μπροστά σε ένα δίλημα θα βρεθούν οι σημερινοί ασφαλισμένοι έως 35 ετών, καθώς μπορούν προαιρετικά να ενταχθούν στο νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης ή να παραμείνουν στο παλιό. Σε κάθε περίπτωση, όσοι μπουν στο νέο σύστημα θα πάρουν σύνταξη με διπλό τρόπο υπολογισμού. Με διπλό σύστημα θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί τριαντάριδες που θα επιλέξουν να μπουν στο νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Στο νέο σύστημα εντάσσονται υποχρεωτικά οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από τον Ιανουάριο του 2022 και προαιρετικά από το 2023 όσοι εργάζονται σήμερα και είναι έως 35 ετών. Όσοι ενταχθούν στο νέο σύστημα θα λάβουν επικουρική σύνταξη με το σημερινό τρόπο υπολογισμού για τα χρόνια έως και το Δεκέμβρη του 2022 και με το νέο τρόπο υπολογισμού για τα χρόνια από τον Γενάρη του 2023 και μετά. Με το υψηλό κόστος μετάβασης στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα των ατομικών λογαριασμών, η ελληνική οικονομία κατά τις επόμενες δεκαετίες θα συναντηθεί με μια σοβαρή δημοσιονομική πρόκληση. Οι σημερινές επικουρικές συντάξεις, αλλά όσες και όσες πρόκειται να εκδοθούν στο μέλλον σε αυτούς που καταβάλουν σήμερα εισφορές στην επικουρική ασφάλιση, δεν κινδυνεύουν, καθώς το ΕΤΑΕΠ έχει ενοποιηθεί στον ΙΕΦΚΑ. Οι ασφαλισμένοι θα παρακολουθούν εισφορές και επενδύσεις στον κουμπαρά, όπως παρακολουθούν το e-banking. Οι εισφορές θα επενδύονται σε μετοχές και ομόλογα. Θα διαμορφωθούν τουλάχιστον τρία επενδυτικά προφίλ: χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου. Το Ταμείο θα προτείνει ένα επενδυτικό πρόγραμμα μεσαίου ρίσκου. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να αλλάζουν χαρτοφυλάκιο ανά τρία χρόνια με αίτησή τους. Σύνταξη θα δικαιούνται μετά από 15 ετία ασφάλισης. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 15 ετία θα λαμβάνουν επιστροφή εισφορών. Η αντιπολίτευση μιλά για ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και για ένα σχέδιο νόμου που πλήττει ασφαλισμένους και συνταξιούχους, με τις ασφαλιστικές εισφορές να γίνονται αντικείμενο τζόγου και τις συντάξεις να κινδυνεύουν. Από ηλεκτρονικό σκανάρισμα θα περνούν όλα τα αυτοκίνητα μέσω των νέων ψηφιακών υπηρεσιών MyAuto και Audit Car. Γι' αυτό περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Φόσκολος. Γιάννη. Ακριβώς, Ευλαμπία, ένα πανίσχυρο ηλεκτρονικό μάτι δημιουργείται για όλα τα αυτοκίνητα, είτε αυτά κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, είτε έχουν καταθέσει ψηφιακά τις πινακίδες τους, δηλαδή έχουν δηλωθεί σε ακινησία. Αυτά θα συμβαίνουν μέσω από τις δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που έρχονται με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, στις αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση τόσο οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, όσο και οι αρχές. Ποιες θα είναι αυτές οι πληροφορίες? Καταρχήν, η ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας, όπως και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην άδεια κυκλοφορίας. Η ημερομηνία καταβολής των τελών κυκλοφορίας, η περίοδος της ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος σε ισχύ, αλλά και το ιστορικό των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, το ιστορικό κταίο του οχήματος και το αν το όχημα έχει εισαχθεί από το εξωτερικό ως μεταχειρισμένο,
ο τύπος και το μοντέλο του αυτοκινήτου, η θέση του αυτοκινήτου σε προσωρινή ακινησία εφόσον αυτή έχει δηλωθεί, τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου και ενδεχομένως και η ένταξη του αυτοκινήτου στο Μητρό Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρέπει να σου πω λοιπόν, Ευλαμπία, πως εκτός από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων και οι αρχές, με ένα κλικ θα έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες, έτσι ώστε να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο αν το κάθε αυτοκίνητο μπορεί να κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους ή αν ενδεχομένως είναι ανασφάλιστο, δεν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας ή θα έπρεπε να είναι σε καθεστώς ακινησίας. Για όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες και για όλες τις υπόλοιπες οικονομικές ειδήσεις, στο ημερησία.gr. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Κλικ στο ημερησία.gr. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ξανά εκτός συνόρων περνάμε. Μετά τις κυρώσεις ευάρους της για την αεροπειρατεία της Ryanair, η Λευκορωσία απειλεί εμπράκτο στην Ευρώπη με το προσφυγικό. Έχουμε συνδεθεί με την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Μαρία Ψαρά. Μαρία, ο πρόεδρος Λουκασέγκο άνοιξε τα σύνορα. Τι λένε οι Ευρωπαίοι? Το παράδειγμα της Τουρκίας, Ευλαμπία, αφήνεται ότι ακολουθεί η Λευκορωσία, απειλώντας ουσιαστικά να ανοίξει τα σύνορα της προς την Ευρώπη. Το έχει κάνει ήδη κάποιες φορές, όπως ακριβώς είχε κάνει η Τουρκία προς την Ελλάδα το 2020. Ανήσυχες παρακολουθούν τις εξελίξεις οι Βρυξέλλες, οι οποίες διαμηνύουν ότι τα σύνορα της Λιθουανίας είναι και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και το θέμα τοποθετήθηκε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter. Η χρήση των μεταναστών ως γεωπολιτικά πιόνια έχει αποτύχει στο παρελθόν και θα αποτύχει και πάλι, είπε. Στεκόμαστε στο πλευρό της Λιθουανίας και καταδικάζουμε έντονα την εργαλειοποίηση της παράνομης μετανάστευσης για την άσκηση πίεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μας εκφοβήσουν. Να σου πω, Ευλαμπία, ότι σήμερα ο πρόεδρος Μισελ είναι στη Λιθουανία και αυτή την ώρα επισκέπτεται το σημείο των συνόρων όπου ανοίγει από την πλευρά της Λευκορωσίας. Με την επίσκεψη αυτή, ο πρόεδρος Μισελ στέλνει ένα μήνυμα υποστήριξης στη Λιθουανία, αλλά και στους Λευκορώσους που υφίστανται τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών κυρώσεων εξαιτίας του πρόεδρου τους, Λουκασέγκο. Ευλαμπία. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Ψαρά. Τώρα, με τα αμερικανικά στρατεύματα να έχουν αποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό από το Αφγανιστάν, ο στρατός της χώρας ορκίζεται να μην σταματήσει να μάχεται κατά τον Ταλιμπάν μέχρι να κερδίσει. Εν τω μεταξύ, επιθέσεις στην Αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ έχουν ξεκινήσει. Καμικάζι ντρόουν επιτίθεται σε στόχους μέσα στην πράσινη ζώνη της Βαγδάτης. Ένας από αυτούς η Αμερικανική πρεσβεία. Το σύστημα εράμινας της περιοχής ενεργοποιείται αμέσως. Καταρρύπτει τον ντρόουν με επιτυχία. Την ίδια ώρα ο Αφγανικός Εθνικός Στρατός δίνει στη δημοσιότητα βίντεο με από αέρος πλήγματα που κατάφερε σε θέσεις των Ταλιμπάν σε επαρχίες του Αφγανιστάν. Μόλις μία εβδομάδα μετά την απομάκρυνση των Αμερικανών στρατιωτών από τη βάση Μπαγκράμ, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, οι Ταλιμπάν καταλαμβάνουν συνεχώς νέες περιοχές. Ο στρατός της χώρας εγκαθίσταται στην πρώην Αμερικανική βάση και δηλώνει έτοιμος να υπερασπιστεί την πατρίδα. Υποστηρίζει ωστόσο ότι οι Αμερικάνοι εγκατέλειψαν τη βάση τους χωρίς να ειδοποιήσουν και ότι ήταν οι μυστικές υπηρεσίες του Αφγανιστάν εκείνες που επιβεβαίωσαν την απομάκρυνσή τους. Και όλα αυτά όσο η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ατοϊκή απομάκρυνση και να ενισχύσει το αποτύπωμά της στη χώρα. Εκτός του να αναλάβει την εκπαίδευση των Αφγανών στρατιωτών, η Άγκυρα προσφέρεται να συνεχίσει να φυλάσσει το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ με τη χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ζήτημα συζήτησαν Biden και Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ πριν από λίγες ημέρες, χωρίς όμως να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι Ταλιμπάν από την πλευρά τους καταδικάζουν την τουρκική παρουσία στη χώρα. Στα της Τουρκίας δεν έχει τέλος, κυρίες και κύριοι, δημοσκοπική κατρακύλα για τον Ερντογάν. Πάμε να συνδεθούμε με την ανταποκριτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία, μία ακόμη δημοσκόπηση που ήρθε στο φως δείχνει την δυσαρέσκεια των πολιτών. Πράγματι, Ευλαμπία, οι δημοσκοπήσεις για τον Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν και το κόμμα του δεν είναι στο φόρτε του σε αυτή την περίοδο. Και μάλιστα, όσο προχωρούν οι μήνες φέτος, η δημοφιλία της τουρκικής κυβέρνησης συνεχώς πέφτει. Ένα συντριπτικό 59,2% βρίσκει την κυβέρνηση αποτυχημένη και μόνο ένα 20,7% τη θεωρεί επιτυχημένη. Και ο λόγος, βέβαια, για αυτά τα ποσοστά είναι ότι η οικονομία
πανδημία είναι πάρα πολύ άσχημα. Τα μεγαλύτερα λοιπόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Τούρκοι πολίτες είναι πρώτα απ' όλα η οικονομική κρίση με 47,9% και μετά έχουν πρόβλημα και με το σύστημα από το οποίο κυβερνώνται, δηλαδή το προεδρικό σύστημα, το οποίο δεν τους αρέσει, όπως επίσης και το δικαστικό σύστημα. Και επίσης θεωρούν ένα 8,9% ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στη χώρα. Η πλειοψηφία μάλιστα πιστεύει, η Ευλαμπία, ότι η χώρα οδηγείται σε πρόωρες εκλογές. Και ποιο κόμμα θα ψήφιζαν? Πρώτα απ' όλα είναι το κυβερνών κόμμα με 29,3%, που είναι βέβαια κάτω από το 30%. Ακολουθεί το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα με 27% και το κόμμα της ακροδεξιάς Μεράλε Ξενέρ με 12,6%, και τέταρτο κόμμα είναι το κόμμα των Κούρδων, το φιλοκουρδικό. Δηλαδή, όπως βλέπουμε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενδυναμώνονται και με τη νέα αυτή δημοσκόπηση, και η κυβερνητική συμμαχία συνεχώς χάνει ισχύ. Ενδιαφέρον τώρα έχει και μια δημοσκόπηση της Μετροπόλη για το τι θα ψήφιζαν οι νέοι της χώρας. Ναι, μεν οι περισσότεροι θα ψήφιζαν το κυβερνών κόμμα και πάλι, αλλά πολύ κοντά βρίσκεται και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, να πούμε ότι τα ποσοστά που παίρνουν τα μεγάλα κόμματα είναι πολύ χαμηλά ανάμεσα στους νέους. Δηλαδή, μόνο ένα 20% των νέων ψηφίζουν τα δύο μεγάλα κόμματα, ενώ με το ζόρι ένα 5% προτιμά τα μικρότερα κόμματα. Οι περισσότεροι, βέβαια, από τους νέους είναι αναποφάσιστοι, Ευλαμπία. Και ο Ερντογάν όλο και περισσότερο στριμώχνεται με την πολιτική του να μην είναι αποδεκτή από την πλειονότητα των Τούρκων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Ζαχαράκη. Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει με 28 επιβαίνοντες ανοιχτά της επαρχίας Καμτσάκτα. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τη Μαρία Ανδρικάκη, που θα μας πεις, Μαρία, περισσότερα για αυτή την τραγωδία. Έχουν σπεύσει στο σημείο, Ευλαμπία, από νωρίς. Οι ρωσικές αρχές επιχειρούν, προσπαθούν να βρουν επιζώντες. Όπως είπες, 28 επιβαίνοντες, 22 επιβάτες, ανάμεσά τους και ένα παιδί, 6 άνθρωποι πλήρωμα. Αεροσκάφος των αερογραμμών της Καμτσάκα, μιας μικρής εταιρείας που εξυπηρετεί κυρίως τοπικά δρομολόγια σε απομονωμένους προορισμούς. Λίγο πριν από την προσγείωση, ο πύργος ελέγχου έχασε επαφή με το αεροσκάφος. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα, εκείνο συνετρίβει. Όπως όλα δείχνουν, πιθανόν έπεσε μέσα στη θάλασσα, ίσως εξαιτίας των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή. Είναι σε εξέλιξη το περιστατικό, είναι περιορισμένες οι πληροφορίες. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι το αεροσκάφος το εν λόγω κατασκευάστηκε το 1982 και είχε άδεια πτήσης μέχρι φέτος τον Αύγουστο, Ευλαμπία. Να σε ευχαριστήσουμε. Και ξανά στα δικά μας, Γεωργιανός κρατούμενος απέδρασε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη και ακολούθησε, κυρίες και κύριοι, μεγάλη κινητοποίηση από την αστυνομία για τον εντοπισμό του. Έχουμε συνδεθεί με την Αναστασία Αργυριάδου. Αναστασία, βρέθηκε? Όχι ακόμη, Ευλαμπία. Εδώ και 20 ώρες έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του 49χρονου κρατούμενου, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Είχε συλληφθεί γιατί δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για παραμονή του στη χώρα μας. Είχε μεταβεί συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Από εκεί διέφυγε της προσοχής των φρουρών, το έσκασε και εξαφανίστηκε. Από εκείνη την ώρα είναι σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον περιφερειακό, με τη συμμετοχή της ομάδας ΟΠΚΕ, της άμεσης δράσης, ακόμη και της ασφάλειας, του ανδρός ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Οι έρευνες γίνονται σε λόφους πάνω από το περιφερειακό, σε εγκατελειμμένα σπίτια και κτίρια, ακόμη και σε ταράτσες πολυκατοικιών. Αλλά ο 49χρονος παραμένει άφαντος. Και όση ώρα μας μιλάς, βλέπουμε εμείς χαρακτηριστικά πλάνα με τους αστυνομικούς να είναι πάνωπλοι και να τον ψάχνουν. Ελπίζουμε να τον βρουν. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία Αργυριάδου. Αποζημίωση, κυρίες και κύριοι, ύψους 270.000 ευρώ επιδίκασε το διοικητικό πρωτοδικείο στην οικογένεια ενός 29χρονου που πνίγηκε στην πλημμύρα της Μάνδρας τον Νοέμβριο του 2017. Έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με την Έλενα Γαλάρη που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα. Ναι, Ευλαμπία, απρόσμενα τραγικό χαρακτηρίζει το θάνατο του 29χρονου το διοικητικό πρωτοδικείο που αποδίδει ευθύνες στην περιφέρεια Αττικής που παρέλειψε να διενεργήσει αντιπλημμυρικά έργα στα ρέματα που υπερχείλησαν στις 15 Νοεμβρίου του 2017, παρά το γεγονός, όπως αναφέρεται, ότι είχε εγκριθεί η μελέτη από το 2014. Ευθύνες αναγνωρίζει και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην οποία καταλογίζει ότι δεν έλαβε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό πόσο επικίνδυνες ήταν αυτές οι βροχοπτώσεις. Αν υπήρχε συνεχή
ενημέρωση. 29χρονος θα είχε επιλέξει άλλη λύση για να πάει στην εργασία του, αναφέρεται στην απόφαση, στην οποία να σας πω ότι γίνεται λόγος και για παραλήψεις της αστυνομίας, που δεν διέταξε τη διακοπή της κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική Οδό Φιβών, όταν έλαβαν σήμα στο κέντρο επιχειρήσεων για πτώση βράχων και δεν εξέδωσαν έκτακτο δελτίο για την αποφυγή του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Να θυμίσουμε ότι οι πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής το Νοέμβριο του 2017 κόστησαν τη ζωή σε συνολικά 25 άτομα. Η δίκη είναι σε εξέλιξη. Μια απόφαση πάντως σταθμός και κόλαφος, Έλενα, για τις ενέργειες των αρχών. Να σε ευχαριστήσουμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη Βόρεια Αμερική, την Ιαπωνία και τη Ρωσία. Στην Ιαπωνία, δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά από κατολίσθηση. Στο Σότσι της Ρωσίας, κτίρια και αυτοκινητόδρομοι πλημμύρισαν λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων, ενώ η τροπική καταιγίδα Έλσα ετοιμάζεται να σφυροκοπήσει τη Φλόριντα μετά το φωνικό πέρασμά της στα νησιά της Καραϊβικής. Η τροπική καταιγίδα Έλσα χτυπά την Κούβα με καταρακτώδεις βροχές και ανέμους ταχύτητας 85 χιλιόμετρων την ώρα. Ποτάμια υπερχυλίζουν στις κεντρικές επαρχίες του νησιού. Πόλεις και χωριά πλημμυρίζουν. Γεωργικές εκτάσεις εξαφανίζονται κάτω από τα ορμητικά νερά. 180.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Για την επερχόμενη έλευση της καταιγίδας Έλσα προετοιμάζονται οι κάτοικοι και στα παράλια της Φλόριντα, οχυρώνοντας σπίτια και επιχειρήσεις. Ενώ στην δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, ξηρασία πλήττει τα σύνορα Καλιφόρνιας Όρεγκον, με τους γεωργούς να βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας. To irrigate with and for the for agriculture in the basin as well as for the refugees. Τα νερά της Μαύρης Θάλασσας έχουν θολώσει από τα ριάκια λάσπης που καταλήγουν εκεί λόγω των πλημμυρών στις παραθαλάσσιες περιοχές του Σότσι. Πολλοί αυτοκινητόδρομοι και κτίρια πλημμύρισαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Τα μπιταβά ηλεκτρονικά, все поломалось. Ничего не осталось. Στην Ιαπωνία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν για τρίτη ημέρα τις έρευνες στην πόλη Ατάμι μετά την κατολίσθηση, καθώς αγνοούνται 80 άνθρωποι. Ποτάμια λάσπης και βράχων πέρασαν μέσα από την πόλη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 130 κτίρια να καταστραφούν. Ο Μπράιαν Ίνο, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της ροκ και της ηλεκτρονικής μουσικής, θα ανέβει στη σκηνή του Ηρωδίου στις 4 Αυγούστου μαζί με τον αδελφό του Ρότζερ σε μία από τις σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις του. Ξεχωριστό γεγονός αποτελεί η εμφάνιση του Μπράιαν Ίνο στην Αθήνα. Αφού ο διάσημος Βρετανός συνθέτης, ερμηνευτής και παραγωγός εμφανίζεται σπάνια επί σκηνής. Ο σπουδαίος εκπρόσωπος της διεθνούς ροκ και ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και γκουρού της ambient μουσικής, θα εμφανιστεί στις 4 Αυγούστου στο Ηρώδιο, στη σκιά της Ακρόπολης. The second reason is the Acropolis. Which is pretty hard to resist. I don't do many live performances and I'm very happy that one of them will be in Greece at the Acropolis. Στη μοναδική εμφάνιση του στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, ο Μπράιαν Ίνο θα μοιραστεί για πρώτη φορά τη σκηνή με τον αδελφό του Ρότζερ Ίνο, με τον οποίο συνεργάζεται επί χρόνια, ενώ την περασμένη χρονιά κυκλοφόρησε το πρώτο κοινό του άλμπουμ. Greece is such a beautiful country. Yeah. We could... In fact, I could move there. Στην θεαματική συναυλία του Ηρωδίου, ο Μπράιαν και ο Ρότζερ Ίνο θα συνθέσουν ατμοσφαιρικά μουσικά τοπία μοναδικής ευαισθησίας και ομορφιάς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Μείνετε όμως στο Open, γιατί αμέσως μετά έρχεται το Style Me Up με τη Μαρία Μπακοδήμου και στις 3 και 4 μην χάσετε την εκπομπή Green Kitchen με τη Madame Ginger. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.